Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε για την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής οδηγίας ευθύνεται στην ολιγορία των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες είχαν στα χέρια τους την οδηγία 27 από το 2012. Και ενώ, έστω με καθυστέρηση, φτάσανε τον Ιούνιο του 2014 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, παρόλα αυτά η ολιγορία συνεχίστηκε και έτσι βρισκόμαστε σήμερα κάτω από την απειλή σοβαρών προστήμων, και αυτό σε ένα βαθμό εξηγεί και τον επίγοντα χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Βεβαίως, όπως είδατε, περιέχονται και άλλες διατάξεις μέσα. Κάποιες από αυτές εμπίπτουν στη λεγόμενη κατηγορία των προαπαιτουμένων και πρέπει να ομολογήσουμε ότι για το ορατό μέλλον θα είμαστε αναγκασμένοι, συνυπολογίζοντας όλες τις πλευρές του ζητήματος, να κινούμαστε με ένα τέτοιο τρόπο και μια τέτοια μορφή προώθησης του νομοθετικού έργου που δεν θα το κάναμε κάτω από άλλες συνθήκες. Αυτό δεν το κρύψαμε, αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή, συνυπολογίζοντας όμως όλα τα ενδεχόμενα και τα ορατά ενδεχόμενα που είχαμε μπροστά μας, επιλέγουμε αυτή τη στιγμή να προωθήσουμε την συγκεκριμένη συμφωνία όσο δυνατόν πιο γρήγορα, έχει ένα εμπροστοβαρή χαρακτήρα, έτσι ώστε σύντομα να κινηθούμε σε πεδία έξω από αυτήν. Και εκεί νομίζω είναι τελικά που θα κριθεί η δικιά μας κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες δεν είχαν στον ορίζοντά τους, δεν είχαν στο σχεδιασμό τους αυτή την προσπάθεια να κινηθούν στη λογική παράλληλων μέτρων και προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη οδηγία δεν πρέπει κανείς να την αντιμετωπίσει ως μια απλή διαδικασία ενσωμάτωσης. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό νομοσχέδιο.